Μπορεί περισσότεροι να έτρωγαν και να έπιναν αυτές τις ημέρες, κάποιοι όμως δούλευαν, όπως οι οδηγοί ταξί του ραδιοταξιάργου. Μάλιστα, για μία ακόμη φορά, λόγω της οικονομικής κρίσης, δεν έβαλαν δώρο. Όπως πάντα και κάθε χρόνο, δηλαδή, έτσι και φέτος, στις γιορτές, εμείς κάνουμε ένα επάγγελμα που πρέπει να είμαστε 24 ώρες 24 ώρες, να εξυπηρετούμε τον κόσμο, γιατί πλην των άλλων όλων είναι και κοινωνικό λειτουργήμα. Έτσι και φέτος λειτουργήσαμε κανονικά όλο το 24 ώρο το κέντρο του ραδιοταξί του Άργους. Εξυπηρετήθηκε ο κόσμος. Βέβαια, η δουλειά μας ήταν μειωμένη αρκετά για φέτος. Δώρο των εορτών δεν βάλαμε πάλι για ακόμα μία φορά. Έτσι, προσφέροντας και εμείς κάποιες χαμηλές τιμές στον κόσμο για να είναι το ταξί όσο το δυνατόν πιο προσιτό. Ευελπιστούμε ότι εξυπηρετήσαμε τον κόσμο αρκετά. Δεν υπήρχε κανένα παράπονο. Ήταν ήδη πολλά αυτοκίνητα δηλαδή έξω, όπως προείπα όλο το 24ωρο, και από εδώ και πέρα κοιτάζουμε για κάποιες άλλες μορφές εξυπηρέτησης του κοινού. Όπως προείπα, η δουλειά μας έχει μειωθεί αρκετά και ψάχνουμε για να προσφέρουμε καινούργιες υπηρεσίες. Όπως είχαμε πει και άλλες φορές, μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο τις ημέρες αυτές όταν κάποιος έχει πιει, προσφέρουμε ταξί με 2 οδηγούς κτλ. Και στη συνέχεια θα έχουμε κι άλλα. Ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξη του κόσμου και εύχομαι η Ανάσταση του Κυρίου να φέρει ό,τι καλύτερο σε εμάς και στους πελάτες μας και στις οικογένειές τους. Ευχαριστούμε πολύ και Χριστός Ανέστη.